Πού πω είναι μαύρο. Καλημέρα, όλη μέρα μάγκες μου. Τι κάνετε, πως είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ήρθαμε για ψάρεμα. Δεν μπόρεσα να πάω πάλι Αιγαίο, γιατί λέει αέρα, τριάρι, τεσάρι, μπορεί να βγάλει και πεντάρι. Οπότε πάμε λίγο πιο safe. Ήρθαμε από μέσα από μια παγαστικό. Πάμε μπάς και ξαναρίξουμε εκεί στο μεγάλο που χάσαμε. Μπάς και φάει σήμερα. Και θα γυρίσουμε εδώ γύρω γύρω. Αυτά, έχω έρθει πρωί πρωί, η ώρα είναι 6.30. Έχει ξημερώσει σχεδόν full. Πάμε μια εγγραφή στο κανάλι, κάντε κανένα like, κανένα βίντεο, κανένα comment. Βαράτε και το καμπανάκι εκεί πέρα για να σας έχετε ειδοποιήσει και για τα καινούργια βίντεο. Και φύγαμε. Πάμε να ψάξουμε, να εξερευνήσουμε και ελπίζω να κάτσει κανένα μωράκι. Λοιπόν, φύγαμε. Λοιπόν, παιδάκια, ήρθαμε στο σημείο. Και για να δούμε, έχω πάρει καινούριο χέλι. Γιατί η εταιρεία που έπαιρνε τα άλλα τα χέλια τα σταμάτησε. Μου έδωσε αυτό ο φίλος μου ο Στέφανος. Έχω βάλει και κλέφτη πίσω. Α, είναι 80 γραμμάρια και 20 το χέλι. Πολύ πάει πολύ ωραία. Όπως βλέπετε, πολύ πάει τέλεια. Για να δούμε. Φρένα φουλ. Ωραία. Και βλέπουμε. Θα ξεκινήσουμε λίγο βολές γύρω γύρω από το σημείο και μετά θα πάω ακριβώς από πάνω εκεί που τρύπωσε. Πρώτη βολή για σήμερα. Έχει ωραία μέρα, είναι συννεφιά, λέει λίγη βροχή, αλλά έχω πάει και την ομπρέλα μαζί μου. Και είδαμε. Εν τω μεταξύ το νήμα είναι από το τελευταίο ψάρι που έκανα. Είναι παζιασμένο φουλ. Σήμερα το μεγάλο. Τι θα κάνει τώρα αν ήξερα. Δεν έχω πάρει κάποια τσιμπιά, κάποιο χτύπημα εδώ πέρα ακόμα. Θα δώσω ένα σημείο τώρα που είναι πολύ ψηλό. Αλλά με κουνάει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάτσω σε ένα σημείο. Έχει ρεύμα. Α, κάνουμε και μια βολή. Δεξιά αριστερά.
Εδώ είναι, δεν είναι 20 μέτρα, 20 κάτι. Κάτσω λίγο ακόμα, ρίξω κανένα δύο-τρεις βολές εδώ και θα φύγω, θα πάω πίσω και θα ανοιχτώ και λίγο. Είμαστε στο ψάξιμο, δεν έχω κάνει κάτι, ούτε χτύπημα. Έκατσα λίγο στη γωνία εκεί, έχω βάλει τώρα ψαράκι σιλικόνη. Δεν χτύπησε κάτι και τώρα προχώρησα λίγο προς τα πίσω από τον αλατά και τώρα είμαι λίγο στα βαθιά εδώ που είχα πάρει ένα χτύπημα τις προάλλες, στο προηγούμενο βίντεο πριν πάρω τις θύρες, και θα κάτσω λίγο εδώ πέρα να ρίξω δύο βολές, τρεις. Δεν θα κάτσω πολύ γιατί ήθελα να πάω να εξερευνήσω πιο πέρα εκεί τον τόπο. Έχει κάτι ωραία σημεία από ό,τι λέει το Ναβιόνιξ. Για να δούμε. Ελπίζω να μην βρέξει. Από εκεί ανοίγει. Από εδώ είναι φορτωμένος φουτ. Για να δούμε. Δεν βλέπω καμία βάρκα, είναι πολύ περίεργο. Αν και είναι καθημερινή, είναι Τετάρτη, δεν βλέπω κάποιον να ψαρεύει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Φτάσαμε στο σημείο. Έχω βάλει χέλι, το καινούριο αυτό, την πίστη που τα. Για να δουλέψει σήμερα αυτό. Λοιπόν, παιδάκια, πήγα και στο λιμεναρχείο χθες στο Βόλο να ρωτήσω πράγματα για το κανό, τι επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Νόμιζα ότι μου είχαν πει βασικά ότι μπορείς να πας από την ακτή 500 μέτρα. Και μου είπε εκεί ο αστυνομικός λιμεναρχείου ότι δεν υπάρχει όριο. Δηλαδή, πας όπου θες με το κανό, αρκεί να μην έχει καιρό. Τα όρια ψαριών είναι τα ίδια όπως είναι με τη βάρκα. Και, πολύ σημαντικό αυτό που θα πω τώρα, μπορείς να πάρεις ένα μαύρο, όχι δύο, ένα. Όπως εγώ στο προηγούμενο ψάρεμα που πήρα δύο στήρες και στην παραπροηγούμενο, αυτό ήταν πρόστιμο 300 ευρώ. Γιατί μπορείς να πάρεις ένα μαύρο ανά 24 ώρες. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρει να πιάσει μια στήρα 2,5 κιλά και να ξαναβγάλεις άλλη μια 2,5 κιλά που είναι 5. Όχι, μία θα πάρεις. Άμα σε πιάσουν, σε σταματήσουν και σε ελέγξουν, είναι πρόστιμο 300 ευρώ, μου είπανε. Δεν το ήξερα. Βασικά άλλοι μου λέγανε ότι μπορείς να πάρεις δύο ψάρια, άλλοι μου λέγανε ότι μπορείς να πάρεις ένα. Το ρώτησα και το διευκρίνησα. Και μου είπε ένα άλλο πράγμα. Ότι η συναγρίδα δεν έχει όριο. Δηλαδή μπορείς να πάρεις ό,τι συναγρίδα μπορείς, ό,τι βγάλεις την παίρνεις. Δεν υπάρχει όριο στη συναγρίδα. Γιατί του λέω, ρε, εσύ λέω, γιατί δεν γράφουν στα όρια των ψαριών τη συναγρίδα. Μου λέει, δεν έχει όριο η συναγρίδα. Δηλαδή, λέω, και το τόσο, και το τόσο, μου λέει, το παίρνεις. Λέω, πώς γίνεται αυτό, ρε, εσύ λέω. Και στα άλλα να έχει 40 εκατοστά ή 30 εκατοστά. Μου λέει, δεν έχει συναγρίδα. Α, αυτό. Δεν χρειάζεται κάποια χαρτιά, δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτά. Τα ωραία. Αλλά τη μία είναι βλακή αίρεση να μπορείς να πάρεις ένα μαύρο. Γιατί σε αναγκάζει να το πετάξεις μέσα στο άλλο. Που εντάξει, οκ, okay, μπορεί να μην ξεπεράσει τα 5 κιλά, αλλά γιατί να το πετάξεις μέσα. Δεν πιστεύω, δεν είναι υπερβολή. Τέλος πάντων.
Κάνε να δούμε. Θα κάτσω εδώ πέρα, θα πάω πέρα έτσι να το ελέγξω όλο. Το σημείο αυτό. Θα πάω και παραδίπλα, πιο πέρα. Έχουμε εξερεύνηση πολύ σήμερα. Έχω το χέρι μου εδώ στο νήμα. Μπας και με παρέσει καμιά ψάρι πιο νωρίς και δεν το καταλάβω. Θα το καρφώσω μπαμ γρήγορα. Για να δούμε σήμερα, παιδάκια. Η ώρα έχει πάει εδώ και μισή. Είμαι στην εξερεύνηση ακόμα. Δεν έχω πάρει κάποιο χτύπημα. Έχω ψάξει πάρα πολύ μεγάλο σημείο του κομματιού εδώ. Με χέλι, με ψαράκι, τίποτα. Ούτε μια επίθεση. Τώρα ήρθα λίγο εδώ πέρα έτσι να δω λίγο αυτό εδώ πέρα το σημείο. Και εδώ δεν πήρα τίποτα. Αν και λίγο πιο πέρα είχα πάρει δύο ψαράκια. Πιο παλιά. Αλλά ναι. Ναι, δεν πήρες. Δεν γίνεται να βγάζουμε και συνέχεια. Ίσως χτυπήσει τίποτα το μεσημέρι, θα δούμε, γιατί το μεσημέρι χτυπάνε πιο πολύ τα ψάρια. Τελευταία βολή αυτή και θα ανοιχτώ λίγο σήμερα. Θα πάω λίγο στα πιο βαθιά να κάνω και τη jigging, θα δω. Άμα βρω κανένα σημείο που κάνει κύκλος έτσι στον αβιόνιξ, θα κάτσω και από πάνω. Θα πάω να ψάξω βέβαια τις ρηχοπατιές που έχει εδώ αριστερά και έχει και μια ξέρα που βγάζει ένα νησάκι πάνω. Θα πάω και εκεί γύρω γύρω και βλέπουμε. Και είδομεν. Πού είναι τα μωράκια σήμερα, εξαφανίστηκαν. Ρε μάγκες, τον πιάσαμε. Πολύ δυνατό. Πρέπει να είναι μαύρο. Πω, είναι μαύρο. Και είναι και μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Ρε, ούτε να φάω δεν μπορώ. Δεν πέθανε, παιδιά. Είναι πολύ καλό το ψάρι. Ωραία, φίλε, τι είναι. Ωραία, παιδιά, με πέθανε. Ωραία, στη ράτλα είναι. Αλλά, τι στήρα. Προϊστορικά. Κοιτάξτε τι έχω βγάλει. Κοιτάξτε τι έχω βγάλει, παιδιά. Χριστέ μου. Χριστέ μου, Παναγίτσα μου, τι έχω βγάλει.
Το μωράκι! Το μωράκι το καλό! 5 κιλά στήρα, παιδιά, είναι. 5 κιλά στήρα. Τι είναι αυτό το μωρό, ρε φίλε. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλο το ψάρι. Παιδιά, είναι. Το ψάρι είναι τεράστιο. Το ψάρι είναι μεγάλο, να ξέρετε. Πάρτε το! Κοιτάξτε πως είναι! Κοιτάξτε πως είναι το μωράκι! Κοιτάξτε! Κοιτάξτε, παιδιά! Κοιτάξτε ψαρούκλα που έχω βγάλει! Πω! Και την είχε φάει. Κοιτάξτε, να σας δείξω. Κοιτάξτε να δείτε με πόση ορμή πήγε. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Βλέπετε, το έχει φάει όλο. Πόπο, παιδιά. Πόπο, παιδιά. Πάρτε το μωράκι. Πάρτε το. Άντε, γεια και σήμερα. Το βγάλαμε το μωράκι, παιδιά. Πω, τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Είμαι από το πρωί. Έχω ψάξει όλο τον τόπο. Η ώρα είναι 11 παρά. Δεν μπορώ να το κινηθώ τώρα. Και τώρα μου χτύπησε ψάρι. Πρώτο ψάρι. Πω, ρε παιδιά, τι έχω βγάλει. Ωρε παιδιά. Μισό λεπτάκι να το ζυγίσω. Τη ζυγαριά έχω τα πάντα. Λοιπόν, είναι 5%. Άντε γεια! Άντε γεια! Κάναμε ρεκόρ στη στήρα, παιδιά. Ρεκόρ στη στήρα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ψαρέψουμε άλλο. Πιάσαμε και το όριο. Πιάσαμε και το μαύρο. Και αυτά, λοιπόν. Τη βολεύω. Θα ρίξω κανένα χουζούρ εδώ γύρω-γύρω να δω τι γίνεται. Και τι να πω. Like, subscribe και καμπανάκι για να βλέπετε εδώ τα μωράκια τα όμορφα. Άντε γεια και σήμερα. Τι παιδιά, τι έχουμε κάνει πάλι σήμερα, ε. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Τι είναι απίστευτο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εδώ. Κοιτάξτε. Το μαγικό χελάκι. Αυτό τα έκανε όλα αυτές τις μέρες. Αυτό εδώ τα έκανε όλα. Και πάνε και μου το σταματάνε. Σταματάνε το προϊόν. Πάλι καλά, βρήκα από τον φίλο μου τον Καζούλη εδώ στο Instagram που το διαφήμιζε και είχε. Και πήρα καμιά 8 νομίζω. Ή 8 ή 10. 8. Και καβάτσουσα 8 χελάκια. Γιατί λένε τα σταματάνε. Και έχω βγάλει τέρατα εδώ, στήρες. Τέλος πάντων, σπάσαμε ρεκόρ, 5% σε μαύρο ψάρι, δεν είχα ξαναβγάλει τόσο μεγάλο μαύρο ψάρι, το ρεκόρ μου ήταν 4%. Όλα καλά, τέλεια, ψαρεύω για χαβαλέ, να ξέρετε, δεν θα πάρω άλλο ψάρι, άμα πιάσω δεν θα το πάρω, απλά να περάσει λίγο η ώρα, να ευχαριστώ και λίγο ψάρεμα και θα πάω σιγά σιγά προς τα έξω, να το καθαρίσω και να πάω προς τα πίσω. Τι να πω, καταπληκτική μέρα σήμερα. Είναι μπουνάτσα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Τι άντε, άντε γεια. Σήμερα η μέρα είναι πένα. Έχω πόσα ψαρέματα και δεν έχω φύγει χωρίς ψάρι.
Δηλαδή είναι απίστευτο. Και είμαι χωρίς βυθόμετρο, παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βασικά γίνεται, όχι δεν γίνεται. Με υπομονή, τσούκου τσούκου, είδατε. Ψαρεύω από τις 7 η ώρα το πρωί. Έχω ψάξει όλο το σημείο. Δεξιά έχω κάνει πόσα χιλιόμετρα. Έχω κάνει μέχρι στιγμής 6 χιλιόμετρα. Και το ψάχνω τσούκου τσούκου, ανά 100 μέτρα. Πόσο σου το πω. Και κάνω και βολές δεξιά-αριστερά. Και γίνεται τώρα να φύγεις, δεν γίνεται να φύγεις. Εντάξει τη μέρα που έχει. Το βγάλαμε το μωράκι και σήμερα. Απίστευτα πράγματα. Ρε το χελάκι. Και το είχε μέσα στόμα η ρουφιάνα. Πάλι καλά που δεν με θαλάμωσε. Και με κούρασε πάρα πολύ, παιδιά. Δεν ξέρω αν το είδατε. Με βγήκε η γλώσσα, να πούμε. Με βγήκε η γλώσσα. Και το καλαμάκι, παιδιά, τούμπανο. Θα πήγε περίφημα. Και έχω πολύ σφιχτά φρένα, πάρα πολύ σφιχτά φρένα. Και με πήρε κιόλας. Τέλος πάντων. Τι ωραία μέρα που έχει σήμερα για ψάρεμα. Δηλαδή μπορείς να κάνεις όλη μέρα έτσι. Δεν κουνάει καθόλου. Είναι ίσια. Επίπεδη. Λοιπόν, εμείς πάμε προς τα πίσω. Θα ρίξω μία εκεί στο μεγάλο που είχα χάσει. Μία, δύο, δεν θα κάτσω πολύ. Δύο ρηξιές εκεί από πάνω θα κάτσω. Και θα βγω έξω, καθαρίσω το ψάρι και να φορτώσω και να πάω προς τα πίσω. Πάμε, φύγα, φύγα. Πάω να επιχειρήσω να περάσω από εκεί. Ελπίζω να μην βρω. Ωραία βράχια. Άντε γεια είναι. Άντε γεια είναι, παιδιά. Και είναι πολύ βαθιά. Σίγουρα είναι 3 μέτρα. Είναι απίστευτα μέρη. Απίστευτα μέρη. Κοιτάξτε εδώ μορφιές. Καβράκια. Άντε γεια. Βλέπω ψαράκια. Καμπανάδες. Φουλ καμπανάδες. Πανέμορφα. Έχουμε εδώ στην Ελλάδα όμορφα τοπία. Και με το κανό βλέπεις τα πάντα. Όπου θες πας. Άντε πάμε να ρίξουμε λίγο και στο Big Daddy να δούμε. Λοιπόν, παιδάκια, έφτασα. Έχω φορέσει το διάβροχο για να καθαρίσω και το ψαράκι. Τι να πω, η μέρα ήταν καταπληκτική. Μπορώ να πω ότι τα βγάλαμε πάλι το μωράκι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σπάσαμε ρεκόρ πάλι σήμερα. 5%. Όλα καλά. Η μία συγκίνηση μετά την άλλη είναι κάθε ψάρεμα που κάνω. Είμαι και χωρίς βυθόμετρο. Με το ψαρογάικο.
Φτάσαμε στην παραλία. Πάμε να βγούμε έξω, να δείξουμε και το βοράκι, να το καθαρίσουμε, να φορτώσουμε και αφού. Για να δούμε. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Τι ψαρούκλα είναι αυτή? Τι ψαρούκλα είναι αυτή? Κοιτάξτε να δείτε. Πάρτε το. Πάρτε την όμορφη. Πάρτε το. Όπο πω 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 το μωράκι. Όπο το μωράκι. Πάρτε το και έτσι. Η όμορφη. Εδώ είμαστε παιδιά. 5 κιλά στη ράγκλα. Πάρτε το μωράκι και από κοντά. Άντε γεια. Άντε γεια. Μπαμπάτσικη. Κάτσε μια γεια για μας. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Ναι, εδώ ο κόσμος φουλ. Εδώ είμαστε παιδιά. Πάρτε την. Πω. Έχει μια κοιλιά. Παναγίτσα μου. Θέλω να δω τι είναι πολύ. Περίμενα να δω τι έχει μέσα εκεί. Πάρτε την. Λοιπόν, αυτό για σήμερα. Πάμε like, subscribe, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, να ανεβούμε. Δεν θέλω κάτι άλλο. Μαζεύω, καθαρίζω και μπραφ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Άντε, γεια!